Χρειαζόμαστε πολλές ώρες για να περιγράψουμε τα προβλήματα και την κατάσταση που βιώνουμε. Περιγράφεται για σήμερα όμως πως να μείνουμε σε αυτά. Εγώ μερικά παραδείγματα έχω να σας πω και ένα συμπέρασμα το οποίο βγάζω. Συνάδελφός μας από την περιφέρεια αρρώστησε η γυναίκα του. Όταν συναντηθήκαμε, καταβεβλημένος μου λέει, Γιώργο, αν δεν είχα χρήματα να πληρώσω τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα υπήρχε η γυναίκα μου στη ζωή τώρα. Ένας άλλος συνάδελφος, πάλι από την περιφέρεια, για ορθοπαιδικά προβλήματα, μετά από εξάμηνη αναμονή σε περιφερειακό νοσοκομείο, χειρουργήθηκε και έμεινε στο κρεβάτι 9 μήνες. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει τον ιδιωτικό τομέα, πέσαν οι φίλοι, οι συγγενείς και τον βοηθήσανε. Και σηκώθηκε ο άνθρωπος, με τον μπαστούνι βέβαια, αλλά τον είδαμε κατασυγκινημένοι να είναι όρθιος και να μετέχει στο κίνημα το συνδικαλιστικό μας. Αυτές είναι οι καταστάσεις που ζούμε. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Το συμπέρασμα που βγάζω προσωπικά, όπως σας είπα, έντεχνα απαξιώνουν το σύστημα, το ΕΣΥ, απαξιώνοντας βέβαια και την ανθρώπινη ζωή, για να μην είναι ελεύθερος ο χώρος να επενδύσουν οι ιδιώτες, με τους οποίους έχουν αλυσβερίσει. Από πού εκπορεύεται αυτή η κατεύθυνση, τα είπε ο Βασίλης, να μην τα επαναλαμβάνω. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση. Στο Σωματείο Συνταξιούχων του Δημοσίου, ένας αριθμός μελών του είναι συνταξιούχοι πρώην εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κατά φημισμό φυσικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα τόσο των εργαζομένων μέσα στην δημόσια, μέσα στα νοσοκομεία, όσο και των ασθενών και των συγγενών, γιατί είναι εκείνοι, ας το πω έτσι, οι εργαζόμενοι οι οποίοι περιθάλπτουν, είναι κοντά στους ασθενείς. Δηλαδή, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να έχεις εφημερία σε δημόσιο νοσοκομείο. Να μπαίνεις το πρωί στις 9 και να βγαίνεις στις 9, στις 8 τέλος πάντων, και να βγαίνεις την άλλη μετά από 36 ώρες δουλειάς. Και οι εφημερίες αυτές να επαναλαμβάνονται λόγω έλλειψης προσωπικού και το προσωπικό που φυσικά που υπάρχει να είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όχι μόνο με μόνιμη και σταθερή εργασία, αλλά και λόγω έλλειψης προσωπικού οι εφημερίες αυτές να επαναλαμβάνονται 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή να αναγκάζεσαι να δουλεύεις επί 36 ώρες 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να έχεις ένα κρεβάτι στην εντατική και να έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε ασθενείς ποιον 2 και 3 και 5 πολλές φορές ποιον θα πρέπει να επιλέξεις να βάλεις στο ένα κρεβάτι το οποίο έχεις και να βλέπεις την αγωνία του ίδιου του ασθενή και των συγγενών του. Να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να μην μπορείς να συντηρήσεις τα μηχανήματα του νοσοκομείου. Να έχεις καινούρια μηχανήματα, να σαπίζουν στα υπόγεια, γιατί οι εταιρείες δεν φροντίζουν να εκπαιδεύσουν συναδέλφους για να χειριστούν τα μηχανήματα αυτά, γιατί έτσι τους βολεύει. Και όλα αυτά να έχουν σαν αποτέλεσμα έμεσα εσύ να αισθάνεσαι, να νιώθεις ότι οδηγείς τον ασθενή να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Να νιώθεις ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας το κέντρο αποκατάστασης που είχε ξεκινήσει πριν από, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 30 χρόνια, κάπου στο ύψος στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, το κέντρο αυτό, υπάρχει ένα σκελετό σήμερα, ο οποίος σαπίζει και έγινε από λεφτά του ελληνικού λαού. Λοιπόν, δεν λειτουργήσε ποτέ, παραμένει έτσι πως είναι, ενώ
Σε όλο αυτό το διάστημα έχουν ξεφυτρώσει άπειρα κέντρα αποκατάστασης σε όλη την ακτίνα γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την αγωνία των ασθενών και των συγγενών και, συνοδών τους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν εάν θα προλάβουν να εγχειριστούν ή ξέρω εγώ να πάρουν την κατάλληλη αγωγή, γιατί οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες. Τέλος πάντων, όλα αυτά και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, να σε καλούν ασθενείς και να μην μπορείς να ανταποκριθείς σαν νοσηλευτής, γιατί έχεις να φροντίσεις άλλους 30, να είσαι μόνος σου σε έναν όροφο ή δύο το πολύ. Να μην έχεις αναλώσιμα, να μην έχεις εντόνια να αλλάξεις σε ασθενή ο οποίος έχει βρεχεί. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους γνωρίζουμε και για πολλούς άλλους λόγους, είμαστε σήμερα εδώ σαν Σωματείο Συνταξιούχων του Δημοσίου, για να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους, όλων των άλλων ταμείων, αλλά και να είμαστε στο πλευρό όλων των εργαζομένων σήμερα, όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και όλων των εργαζομένων που κάποια στιγμή θα χρειαστούν και θα έχουν ανάγκη την περίθαλψη αυτή στα νοσοκομεία. Διεκδικούμε δημόσια αναβαθμισμένες παροχές, δημόσιες δωρεάν παροχές για όλους, εργαζόμενους, συνταξιούχους, άνεργους. Να συμπληρώσω εγώ απλώς ότι αυτή την περιοδία που κάναμε τελευταία στα νοσοκομεία μας βοήθησε και εμάς και μας ενημερωθήκαμε σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Άλλωστε αυτό το ξέρουν όλοι όσοι πάνε στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται, τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, είτε νοσηλευτικό είτε ιατρικό προσωπικό, και μια σειρά άλλα προβλήματα, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος ο Βασίλης Ωραίος. Εγώ θα ήθελα ιδιαίτερα να πω για αυτό που προσπαθούν να κάνουν ορισμένοι δήμοι. Να πούμε εδώ συγκεκριμένα για το Δήμο Νιάπολης Σικιών. Έχει αυτά τα ιατρία στα ΚΑΠΗ. Ξυπηρετούν τους συναδέλφους μας στα ΚΑΠΗ, συνήθως για κανένα παραπεμπτικό ή καμιά συνταγογράφηση. Εντάξει, βολεύονται οι συνταξιούχοι, πάνε εκεί και πραγματικά τους εξυπηρετούν. Είναι όμως ένα μέτρο που είναι έμεση ιδιωτικοποίηση. Αυτό δηλαδή που επιδιώκει η κυβέρνηση. Γιατί ο Δήμος δεν τα πληρώνει την τσέπη του, ανεβάζει τα τέλη, δημοτικά τέλη και τα συνέπεια να τα φορτώνει πάλι στους δημότες. Άλλωστε, σε αυτά τα ιατρία έχουν δικαίωμα μόνο όσοι είναι πάνω από 60 χρόνια και όσοι είναι γεγραμμένοι στα ΚΑΠΗ. Στο δικό μας το Δήμο, στο συγκεκριμένο Δήμο, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ότι όσοι είναι ιατηροδημότες, δεν τους ανανεώνουν την κάρτα του ΚΑΠΗ και δεν μπορούν να γραφτούν στο ΚΑΠΗ εάν είναι ιατηροδημότες. Τους καλούν να φέρουν τα πολιτικά τους δικαιώματα εδώ, να γραφτούν στα δημοτολόγια του Δήμου, γιατί ήδη προθεσμία νομίζω ανοίγει, σήμερα ανοίγει, όσοι θέλουν να κάνουν μεταδημοτεύσεις. Και αυτό είναι ζήτημα, νομίζω ότι είναι προκλητικός το Δημοτική Αρχή εκεί, γιατί κανένας κανονισμός δεν βάζει τέτοια ζητήματα, ότι όποιος κατοικεί στο Δήμο, στον εκάστοτε Δήμο, να μην μπορεί να γραφτεί στο ΚΑΠΗ και να έχει αυτές τις υπηρεσίες που εξυπηρετεί τους συνταξιούχους.